Ζούμε και εμείς με τη σειρά μας ως Σύλλογος των Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκιδικής. Πραγματικά είναι μια μεγάλη μέρα γιατί σηματοδοτείται η έναρξη λειτουργίας της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Τους λόγους ήδη τους περιέγραψε αναλυτικά και πολύ ξεκάθαρα ο κύριος Ραϊλόγλου. Και δεν θα πω κάτι παραπάνω. Η αποσυμφόρηση και η βοήθεια που δίνεται με τη λειτουργία μιας μονάδας εντατικής θεραπείας πραγματικά είναι κάτι πολύ σημαντικό και για τη Χαλκιδική, αλλά φυσικά και για την μεγάλη πόλη, τη Θεσσαλονίκη και για, για τα περιφερειακά νοσοκομεία, λύνοντας μερικώς έστω αυτή τη στιγμή το πρόβλημα που είχαμε με τη μεταφορά ασθενών από εδώ προς άλλα κρεβάτια, σε άλλους νομούς. Εμείς οφείλουμε να επισημάνουμε, έχοντας την ευθύνη να εκπροσωπήσουμε τους εργαζόμενους, ακριβώς ότι το κύριο αίτημα αυτή τη στιγμή είναι το προσωπικό. Προσωπικό, αν μπορεί να λυθεί το κομμάτι των συμβάσεων και να περάσουμε σε μια πιο μόνιμη κατάσταση, φυσικά θα είναι ευχής έργου. Αφορά όλες τις συμβάσεις από το πράγμα και τις ατομικές ακόμη, αλλά και το κομμάτι φυσικά του επιπλέον προσωπικού, διότι στη 2Κ την προκήρυξη του 2019, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πάρει τίποτα ως νομός. Έχουμε πάρει 4 άτομα στο Περιφερειακό Ιατρείο Ιερισσού, ακόμα ένα νομίζω στο Κέντρο Υγείας Αγίων του Λαού. Δεν υπάρχει τίποτα για νοσηλευτικό προσωπικό και άλλο προσωπικό στην προκήρυξη του 2Κ. Άσχετα από τον προγραμματισμό, είναι αυτό ακριβώς. Υπάρχουν άνθρωποι του επικουρικού που πριν του 2015 και του επικουρικού του 2016 να μπορέσουν να διεκδικήσει μόνιμη θέση. Εκεί που υπηρετούσαν. Εκεί λοιπόν που καταλήγουμε είμαστε στον προγραμματισμό για επιπλέον προσωπικό στο κομμάτι αυτό. Εμείς επίσης αυτό που ζητάμε, μιας και μιλάμε ακριβώς για ανάπτυξη περαιτέρω του νοσοκομείου, ο επόμενος στόχος είναι το κομμάτι των οπτικών περιστατικών, το οποίο συστηγάζεται αυτή τη στιγμή, όπως ακούστηκε με τα εξωτερικά ιατρία, είναι επιπλέον προσωπικό και σε αυτό το κομμάτι για να δημιουργηθούν οι υποδομές, διότι όλα τα τμήματα πρόκειται να δεχθούν επιπλέον επιβάρυνση εργασιακή, όπως επίσης και το κομμάτι της μεταφοράς της μονάδας νεφρού, τεχνητού νεφρού, από τη στιγμή που υπάρχουν χώροι, διότι αυτή τη στιγμή δημιουργείται ένα πρόβλημα εκεί στη μεταφορά των ασθενών κάτω από ιδιαίτερα άσχημες καιρικές συνθήκες του χειμώνα. Πήγαινε έλα προς το νοσοκομείο, είναι μια απόσταση η οποία δημιουργεί αρκετά προβλήματα. Και επιπλέον θα ήθελα να δείξω και το κομμάτι της χωροταξίας, διότι και τα τετραγωνικά που διατίθενται αυτή τη στιγμή για τη μονάδα νεφρού δεν είναι αυτά που θα έπρεπε. Οπότε ευχές έργος θα ήταν να βρεθεί και εκεί μια λύση από τη στιγμή που θα διατεθούν τα κονδύλια. Και επίσης ζητάμε να λυθεί αυτή τη στιγμή και το τρέχον πρόβλημα που έχουμε, το κομμάτι των τραυματοφορέων. Αυτή τη στιγμή από τους υπηρετούντες τραυματοφορείς σε μόνο προσωπικό έχουμε 5. Ο ένας ήδη έχει βγει, μάλλον οι 2 έχουν βγει σε αναρωτική άδεια. Κάποιοι έχουν μετακινηθεί. Ζητάμε λοιπόν την άμεση επίλυση, γιατί είναι ένα τρέχον πρόβλημα το οποίο θα χρειαστεί να αντιμετωπιστεί. Φαντάζομαι ενημερωθήκατε γι' αυτό. Δεν θα κουράσω με κάτι άλλο. Τώρα απλά θα με επιτρέψετε να δω αν ξεχνάω κάτι. Ναι, αναφέρθηκε. Να μιλήσουμε λίγο και για την ψυχιατρική, για το κομμάτι της ψυχιατρικής. Έχουμε τη δυνατότητα να αναπτύξουμε 15 κρεβάτια. Εκεί θα χρειαστούν προσωπικό επιπλέον των 7 ατόμων, τα οποία, αν δεν κάνω λάθος, έχουν εγκριθεί να έρθουν. Είναι μια βασική μέρημνα και αυτό το κομμάτι, για να μπορέσουμε μετά από χρόνια επιτέλους να λειτουργήσουμε αυτό το κομμάτι. Και θα δείξω και την ασφάλεια του νοσοκομείου, διότι είχαμε κάποια περιστατικά το καλοκαίρι με ξυλοδαρμούς συνάδελφων. Πραγματικά τα πράγματα έφτασαν σε πολύ επικίνδυνο επίπεδο. Κατανοούμε ότι η επιλογή της ηγεσίας είναι να μην έχουμε συνεργεία ιδιωτικά μέσα, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να εκκληθεί και αυτό το κομμάτι για να μην έχουμε τέτοια. Πάντα επιβαρυνόμαστε με πολύ περισσότερο κόσμο τους τωρινούς μήνες. Ξεφεύγουν τα πράγματα πολλές φορές, το έχετε ακούσει και σε άλλα νοσοκομεία. Οπότε θα θέλαμε και τη μέρημνά σας για αυτό το κομμάτι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήδη έχουμε προσλάβει το τουρικό προσωπικό φίλο τρία άτομα και έχουμε στο προγραμματισμό μας να προσληφθούν και άλλοι.